συναντηθήκαμε μόλις με τον Δήμαρχο Λαμιαίων και με τη Δημοτική Αρχή σε μια σημαντική, σε μια ευχάριστη στιγμή μπροστά σε ένα μεγάλο εμβληματικό, ένα σημαντικό έργο. Το νέο κολυμβητήριο Λαμίας, το κλειστό κολυμβητήριο Λαμίας που πανηγύρεται αυτή τη στιγμή είναι προϊόν μιας συνεργασίας του πρώτου με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Μια πάγια ανάγκη για τα παιδιά της Λαμίας, για όλη την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, όπου με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδας που είχε εγκριθεί από την προηγούμενη περιφερειακή θητεία και αρχή και με την υλοποίηση σήμερα του Δήμου Λαμίαιων προχωράμε γρήγορα, αποτελεσματικά, ούτως ώστε σύντομα να γίνει αυτό που όλοι περιμένουμε και που τα προηγούμενα χρόνια, όπως και εγώ πληροφορήθηκα, δεν είχε γίνει κατορθωτό, να δώσουμε στα παιδιά της Λαμίας ένα κολυμβητήριο στους αθλητές που αυτό που αξίζουν, αυτό που δικαιούνται και αυτό που εν τέλει περιμένουν. Κάτι για νέα χρηματοδότηση ακούσαμε εδώ. Έχουμε την συζήτηση με τον Δήμαρχο και το αίτημα του Δήμου να δώσουμε μια επιπλέον χρηματοδότηση για να έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο, ένα αθλητικό χώρο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και τους περιβάλλοντες χώρους του συγκροτήματος. Αυτό με μια τάξη μεγέθους που σήμερα προκοστολογείται στα 2 εκατομμύρια είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά και που αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς της περιφέρειας, να βρίσκει πόρους για αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά, ωφέλιμα και απαραίτητα για τον τόπο.